xamustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Αν υπάρχει την απόσταση που του έχω δώσει κάποιο εμπόδιο και αν υπάρχει αρχίζει να βαράει το ξυπνητήρι και πρέπει να σηκωθείς, να φύγεις από την εμβέλειά του, μπορείς να πατήσεις και το κουμπάκι να το σταματήσεις και μετά ενεργοποιείται ο σένσορας που είναι από αυτή την πλευρά, ο οποίος θέλει να σηκωθείς. Και άμα δεν σηκωθείς, βαράει κι άλλο. Επίσης μπορείς να το σταματήσεις με το κουμπάκι, αλλά δεδομένου ότι είσαι από εδώ. Και μετά σου λέει ένα καλημέρα, το οποίο βασικά είναι το πιο εκνευριστικό τραγούδι, λογικά. Το διάλεξα. Και θα το δείτε τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, το εμπόδιο μας είναι εδώ, γιατί θυμόμαστε. Ξυπνήσαμε, ναι, το καταλάβαμε. Και τώρα πρέπει να σηκωθούμε. Το εμπόδιο είναι από εδώ. Καλημέρα σας. Σε δοκάρι και μόλις περάσει η μπάλα θα καταλαβαίνει ότι η απόσταση μικραίνει, οπότε θα ανάβει τα λαμπάκια και θα σφυρίζει. Άρα αυτό. Να φτιάξω, γι' αυτό αποφάσισα να φτιάξω ένα ζάρι. Ένα ζάρι ηλεκτρονικό, το οποίο θα έχει βασικά τρία κουτιά, ένα μπάζερ και τα λεντάκια που θα μας δείχνει τον αριθμό. Ναι. Στο ζάρι αυτό μόλις πατάμε, το πρώτο κουμπί μας παίρνει ένα τυχαίο αριθμό και μας δείχνει. Αν το ξαναπατήσουμε θα μας δείξει και θα ξαναπάρει άλλο αριθμό. Κάθε φορά που το πατάμε, κάνουμε το χαρακτηριστικό ήχο και βγάζει αυτό, όπως ένα ζάρι όταν το ρίχνουμε. Το άλλο το έχω βάλει έτσι να μας δείχνει όλους τους αριθμούς και κάνοντας τους αντίστοιχους ήχους τόσες φορές όσες είναι και η ζαριά. Και το άλλο σβήνει το λεντάκι, το κοντράλ βασικά, τα λεντάκια. Αυτό το απλό πράγμα. Και αν θα πάρεις το χέρι σου πάλι, θα κάνεις και πίσω. Αν τον ενεργοποιήσεις... Το ενεργοποιήσεις, πολύ λίγο, έτσι. Ναι. Πάρε την κίνηση του δάχτυλου το χέρι σου σαν. Άρα έχεις κάνει ένα ανοιχνευτή κίνησης. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.